Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, έχοντας την πεποίθηση ότι η πάλι για σταθερή και μόνιμη δουλειά πρέπει να πλατιάσει και να συνεχιστεί μέχρι τη δικαίωσή της, πήρε ομόφωνη απόφαση συμμετοχής στη σύσκεψη των 100 συνδικαλιστικών οργανώσεων του Δημοσίου στις 30 Ιανουαρίου και στη συμμετοχή μας για σήμερα με τις 118 ομοσπονδίες σωματεία από όλο το δημόσιο κλάδο. Στο Δήμο μας, όπως και σε όλους τους Δήμους, οι υπηρεσίες υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης προσωπικού και οι διοικήσεις προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με τις μορφές ελαστικής εργασίας. Οχτάμινα, δίμηνα, τρίμηνα και άλλα. Αποτέλεσμα αυτής της διαχρονικής πολιτικής στο Δήμο των Αγίων Αναργύρων Καματερού είναι να υπάρχουν συνάδελφοι με συμβάσεις 8 μήνες με ΕΣΠΑ στους μεφανιπιακούς σταθμούς, στις κοινωνικοπριονιακές δομές, βοήθεια στο σπίτι, κοινωνικό παντοπολείο, κέντρο κοινότητας, κοινωνικό φαρμακείο, βοήθεια στο σπίτι, στην κοινωνική υπηρεσία, με τους προσωρινούς πίνακες στις 3 ΚΑΠΑ, στην καθαριότητα και στα τεχνικά συνεργεία με συμβάσεις. Το προηγούμενο διάστημα συμμετείχαμε σε όλους τους αγώνες όλων των συμβασιούχων, των ΟΤΑ, των νοσοκομείων, των εκπαιδευτικών. Πάντα αναδεικνύαμε την ανάγκη για το τέλος κάθε μορφής ελαστικής εργασίας και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και απαιτούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Είναι λοιπόν τώρα η στιγμή που γίνεται στη Βουλή η αναθεώρηση του Συντάγματος να απαλληφθεί το άρθρο 103 και κάθε διάταξη που αφορά αυτό. Εδώ λοιπόν και τώρα πρέπει να δυναμώσουμε την πάλη μας και να γίνει πιο πλατιά και μαζική συμμετοχή και άλλων σωματείων και ομοσπονδιών. Εδώ και τώρα άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης και το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Αυτό είναι το σύνθημά μας και έτσι συνεχίζουμε.